Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκπροσωπώ εδώ τους 250 εργαζόμενους που πριν από μια εβδομάδα περίπου κάναν μια τριήμερη απεργία ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ενάντια στην αυθαιρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενάντια στον εμπεγμό τον οποίο έχουμε ζήσει από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία και από έναν φορέα ο οποίος είναι το επόμενο βήμα που θα δούμε στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, πρώην ΚΕΛΠΝΟ, πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, είναι ό,τι χειρότερο έχουμε συναντήσει στη ζωή μας σαν αφεντικό. Μας έχει οδηγήσει στο να διεκδικούμε το 40% του μισθού που μας το κόψανε, με δική τους απόφαση, οι ίδιοι που μας το δώσανε, οι ίδιοι μας το πήρανε πίσω και μας έχουν στείλει να εργαζόμαστε στα κέντρα που ζουν οι πρόσφυγες, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά, στα κέντρα κλειστής διαβίωσης πλέον στα νησιά, όπου μας βάζουν να περνάμε από τα τουρνικέ, να δώσουμε βιομετρικά στοιχεία για να μπούμε, χωρίς κανένα εξοπλισμό, ούτε ένα πιεσόμετρο, θυμήθηκαν να αγοράσουν τώρα μερικά, ούτε ένα κρεβάτι εξεταστικό. Οδήγησαν από τους 1.500 ανθρώπους να έχουμε μείνει οι 500 στη δουλειά αυτή. Να υποστηρίξουμε άλλη στα νοσοκομεία και άλλη στις δομές αυτές κομμάτι της δημόσιας υγείας. Οδήγησαν άλλους 1.500 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή στις κινητές ομάδες υγείας διενεργούν τους ελέγχους, τους προληπτικούς με τα rapid test, σε άθλιες καταστάσεις, να εργάζονται σε χώρους με ποντίκια, να κάνουν βάρδιες η μία να απέχει από την άλλη 8 ώρες, να βρίσκονται σε μια συνθήκη όπου τα εργαλεία δουλειάς τους είναι γάντια, τα οποία είναι 20 ετίας, self-test αντί για rapid, εξοπλισμοί που τους δίνουν, οι οποίοι βρίσκονταν σε αποθήκες ποιος ξέρει ποιο νοσοκομείο και ποιου υπουργείου, και παράλληλα την ίδια στιγμή κανένα εργατικό δικαίωμα να υπερασπίζουν, να μην δέχονται καμία άδεια για καμία εργαζόμενη νέα μητέρα η οποία γεννάει το παιδί της, να μην δέχονται ούτε την εξάμηνη που ήδη ψηφίσανε, και συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια συνθήκη να περιμένουμε ποιο είναι, τι άλλο θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάτω από αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, κάναμε αυτή την απεργία 3 ημέρες και ακόμα και τώρα εργαζόμενοι οι οποίοι μου λέγανε ότι ξέρουμε ότι δεν θα πετύχουμε κάτι, ότι είναι σκληρόπετσι απέναντί μας αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να την κάνουμε. Γιατί αφορά την αξιοπρέπειά μας σαν εργαζόμενοι. Στεκόμαστε λοιπόν και εμείς μαζί και συντασσόμαστε στην απεργία και 9 Νοέμβρη και στην πανατική απεργία στις 20 Οκτώβρη των υγειονομικών, διότι πολύ απλά δεν μπορούμε άλλο να αντέξουμε αυτή τη συνθήκη, αυτή την επέλαση της ιδιωτικοποίησης στην δημόσια υγεία, η οποία έρχεται και πρέπει να σταματήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ.